ως προς το σώμα ο άνθρωπος γίνεται θνητός, λέγει ο Άγιος Αντώνιος στις παρενέσεις του περί ήθους ανθρώπων και χριστής πολιτείας. Για μέν το σώμα ο άνθρωπος θνητός, γιατί το σώμα πεθαίνει. Και επειδή ακριβώς πεθαίνει το σώμα, και ο όλος άνθρωπος γίνεται θνητός, είναι θνητός. Όμως και το σώμα θα αναστηθεί και θα το πάρουμε άφθαρτο εις την Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου και στην Κοινή Ανάσταση όλων των ανθρώπων, που είναι Ανάσταση των σωμάτων, τα οποία σώματα, ο καθένας το δικό του σώμα, θα παραλάβει και η ψυχή θα βρει το δικό της σώμα και θα ενωθεί. Και ο όλος άνθρωπος άφθαρτος πλέον θα ζήσει αιώνια και θα ζήσει ανάλογα με το πώς έζησε σε αυτή την πρόσκαιρη ζωή ή με τον Θεό στη Βασιλεία Του ή χωρίς τον Θεό στην αιώνια κόλαση. Ως προς το σώμα λοιπόν ο άνθρωπος γίνεται θνητός. Διαμέσου δε του νου και του λόγου, δηλαδή της εκφράσεως, γίνεται αθάνατος. Δια δε το νου και των λόγων αθάνατος. Ο άνθρωπος είναι όχι μόνο σώμα αλλά και ψυχή. Και η ψυχή έχει μεν αρχή, αλλά δεν έχει τέλος. Έτσι ευδόκησε ο Θεός να είναι η ψυχή κατά χάριν αθάνατη. Γιατί κανονικά θα έπρεπε και η ψυχή να πεθαίνει. Όμως ο Θεός θέλησε η ψυχή να έχει αρχή, αλλά να μην έχει τέλος. Επομένως, γι' αυτό λέγει ο Άγιος Αντώνιος, ως προς το νου, που είναι η σπουδαιότερη δύναμη της ψυχής, είναι ο οφθαλμός της ψυχής, και ως προς τον λόγο και εξαιτίας της ψυχής και εξαιτίας του νου και του λόγου και διαμέσου του νου και του λόγου ο άνθρωπος είναι αθάνατος. Σιωπών, όταν σιωπάς, λέει ο Άγιος, νοείς, κατανοείς, σκέφτεσαι, όταν εννοήσεις, λαλείς. Όταν νοείς σας, λαλείς. Είναι αναγκαίο δηλαδή, για να μιλήσει ο άνθρωπος, να μιλήσει σωστά, θα πρέπει προηγουμένως να σιωπήσει, για να σκεφτεί. Γιατί λέει πάλι στη συνέχεια ο Άγιος, μέσα στη σιωπή ο νους γεννά τον λόγο, την έκφραση. Εργάρ τη σιωπή ο νους τίκτη των λόγων. Ευγνώμων δε λόγος, ο οποίος προσφέρεται στον Θεό, αποβαίνει σωτηρία του ανθρώπου. Όταν ο άνθρωπος με τον λόγο του ευχαριστεί τον Θεό, είναι, δηλαδή αποδεικνύεται ευγνώμων προς τον Θεό, τότε αυτός ο άνθρωπος σώζεται. Και ο λόγος του, ο ευγνώμων, ο λόγος του με τον οποίο ευχαριστεί ο άνθρωπος τον Θεό, αποδεικνύεται σωτηρία του ανθρώπου. Γιατί ο ίδιος ο Κύριος μας είπε, από τα λόγια μας θα σωθούμε, από τα λόγια μας θα κριθούμε, θα δικαιωθούμε ή θα κατακριθούμε, θα καταδικαστούμε. Γιατί ο λόγος είναι η έκφραση, η φανέρωση της ψυχής, του νου, του όλου εσωτερικού ανθρώπου. Τι μας διδάσκει ο Άγιος Αντώνιος με όλα αυτά? Μας διδάσκει ότι για να μιλήσουμε πρέπει προηγουμένως να σιωπήσουμε για να μπορέσουμε να σκεφτούμε και τότε θα μιλήσουμε σωστά. Είναι πολύ μεγάλη η σημασία που έχει η αρετή της σιωπής για τον άνθρωπο. Λέει ο Άγιος Νικόδημος, διαβάζουμε στη συλλογή Φως τα Φώτα, η σιωπή είναι θαυμαστή βοήθεια στην εκγύμναση των αρετών, στην προσπάθεια που κάνει ο άνθρωπος να καλλιεργήσει τις αρετές. Και γι' αυτό είναι σημάδι φρονιμάδας, ενώ αποτελεί και μεγάλο δυναμωτικό το αοράτο πολέμου. Δηλαδή ο άνθρωπος που σιωπά αποκτά έτσι ένα δυναμισμό, αποκτάει μια δυνατότητα επιπλέον να μάχεται πιο αποτελεσματικά στον αόρατο πόλεμο με τους φοβερούς αόρατους εχθρούς, τους δαίμονες. Και έχει μια πιο βέβαιη ελπίδα για την τελική νίκη. Η σιωπή, λέει πάλι ο Άγιος Νικόδημος, είναι πολύ αγαπημένη σε εκείνον
που δεν εμπιστεύεται στον εαυτό του και ελπίζει στον Θεό. Ενώ αντίθετα η πολυλογία συνδέεται με την υπερηφάνεια, με την κοινοδοξία, με την καυχησιολογία, με την μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας που θέλουμε να τον προβάλλουμε μέσω των λόγων μας. Η σιωπή, λέει και ο Όσιος Άνθιμος της Χίου, είναι η καλύτερη αρετή. Είναι η μητέρα όλων των αρετών. Σιωπάτε, γέρνετε το κεφάλι σας και λέτε την ευχή μέσα στην καρδία σας. Φύλαξε τη γλώσσα σου, φύλαξε τους οφθαλμούς σου, φύλαξε την ακοή σου και δεν θα μπορεί να σε πειράξει ο σατανάς. Η σιωπή είναι μια πέτρα στερεά που πας και χτίζεις επάνω της και δεν φοβάσαι να παρασύρει το σπίτι σου ούτε η βροχή ούτε ο άνεμος. Η σιωπή είναι στήριγμα ακλόνητο. Η σιωπή σημαζώνει πολλές αρετές γύρω της και δεν αφήνει τον άνθρωπο να πέσει ποτέ. Λοιπόν, τη σιωπή να κρατάτε. Η σιωπή όμως χρειάζεται και ως συνοδεία την προσευχή. Εάν δεν έχεις προσευχή, η σιωπή δεν σε ωφελεί, διότι ο νου σου θα είναι εδώ και εκεί. Δηλαδή, μπορεί ο άνθρωπος εξωτερικά να σιωπά, αλλά αν δεν προσεύχεται, εσωτερικά θα πολυλογεί και θα μετεωρίζεται, θα πηγαίνει ο νους εδώ και εκεί. Μαζί με τη σιωπή, λοιπόν, καλλιέργησε και την εσωτερική προσευχή. Και αν δεν μπορείς να λες συνεχώς το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με», το οποίο μερικές φορές είναι και κάπως μεγάλο και κουραστικό, μπορείς να λες και λιγότερες λέξεις. Να λες, όπως έλεγε ένας σύγχρονος γέροντας Αγιορείτης, Ιησού μου απόλυμε, Ιησού μου χάνομαι». Αυτό θα πει «απόλυμε». Όπως φώναζαν οι Άγιοι Απόστολοι, «Ιησού επιστάτα, απολύμεθα, χανόμαστε, ελέησέ μας». Έτσι, με αυτή την αδιάλειπτη εσωτερική προσευχή και την σιωπή, ο άνθρωπος προοδεύει πάρα πολύ πνευματικά. «Πάσα αρετή», έλεγε πάλι ο Όσιος Άνθιμος, «δια της σιωπής έρχεται και πάσα κακία δια της σιωπής φεύγει». Όταν είσαι γεμάτος κακίες και πάθη και θες να απομακρυνθείς από αυτά, θα αρχίσεις με τη σιωπή, με την εγκράτεια της γλώτης. Πρώτα θα κλείσεις το στόμα σου και τότε θα φύγει ο θυμός, η ζήλια, η κατάκριση, η αντιλογία, η υπερηφάνεια, η παρακοή και όλα τα κακά. Και με τη σιωπή πάλι έρχονται όλα τα καλά. Η ειρήνη, η χαρά, η κατάνοιξη, η ταπείνωση και η χάρη του Θεού. Η εγνώση σιωπή φέρνει στον άνθρωπο δάκρυα κατανοίξεως. Αυτά τα δάκρυα θα ξεπλύνουν όλα τα φαρμάκια που έφεραν η καταραμένη ίηση και η υπερηφάνεια και η έπαινη των ανθρώπων. Εάν με γνώση σιωπά κανείς, θα γίνει κατανοικτικός. Και όταν δεν έχει εργασία, η σιωπή τον αναγκάζει και τον βάζει από μέσα του να γυρεύει καμιά γωνίτσα σε ένα ήσυχο μέρος και να καθίσει με σεμνότητα, συμμαζεμένος για ένα κουβαράκι και να φωνάζει το όνομα του Χριστού. Είναι πολύ έτσι αποτελεσματικό, βοηθητικό μέσο για να έρθει ο άνθρωπος σε κατάνοιξη του να σιωπά. Το τι αισθάνεται, τι γλυκύτητα απολαμβάνει εκείνος που σιωπά και προσεύχεται με ταπείνωση, έλεγε ο Όσιος Άνθιμος, μόνο εκείνος την καταλαβαίνει που τα εργάζεται αυτά. Εκείνος που σιωπά, έλεγε πάλι, είναι όλος χαρά και αγαλίαση. Η σιωπή είναι τριών ειδών. Να και μία ωραία έτσι διάκριση στο θέμα της σιωπής. Υπάρχει σιωπή που γίνεται από περιφρόνηση. Δηλαδή περιφρονείς τον άλλον και δεν του μιλάς. Υπάρχει σιωπή που γίνεται όταν είναι κανείς θυμωμένος ή στενοχωρημένος. Υπάρχει και σιωπή που γίνεται κατά Θεό, δηλαδή σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, γιατί το θέλει ο Θεός. Και ο Άγιος Νεκτάριος μας διδάσκει, είναι πολύ καλή σιωπή που διατηρείται όταν πρέπει και τίποτα άλλο δεν είναι παρά μητέρα σοφωτά των λογισμών
τίποτε άλλο δηλαδή δεν γεννά τους σοφότατους λογισμούς περισσότερο όσο η σιωπή. Είναι καλύτερος αυτός που σιωπά από αυτόν που μιλάει, ακόμα και αν μιλάει σωστά. Μάθε λοιπόν να σωπαίνεις, καθότι αυτό είναι καλύτερο από το να μιλάς. Αυτό που φυλάει το στόμα του, αυτός που φυλάει το στόμα του, διατηρεί την ψυχή του μακριά από θλίψεις. Από στόμα κλειστό, μόνο αγαθά προκύπτουν. Ο σιωπηλός και νοήμων αξιώνεται πολλών τιμών. Υπάρχουν φορές, λέει και ο Ιερός Σώστομος, που η σιωπή ωφέλησε περισσότερο από τα λόγια, όπως άλλες φορές τα λόγια ωφέλησαν περισσότερο από τη σιωπή. Γι' αυτό πάντοτε χρειάζεται διάκριση. Όταν σωπαίνεις εκεί που πρέπει να μιλήσεις, τότε και τον Θεό θα τον κάνεις εχθρό σου και τον αδελφό σου θα βλάψεις, λέει ο Ιερός Σώστομος. Βεβαίως είναι πολύ μεγάλη αρετή σιωπή, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις, περιστάσεις, καταστάσεις που ο άνθρωπος οφείλει να μιλήσει. Όταν, για παράδειγμα, υβρίζεται ή καταπατείται η πίστης, η αλήθεια, ο Θεός, τότε ο άνθρωπος οφείλει να μιλήσει, να διαμαρτυρηθεί και να φανερώσει και να παρουσιάσει και να διακηρύξει την αλήθεια των πραγμάτων. Γιατί αν σιωπήσει στην αδικία, στο ψεύδος, στην απάτη, τότε συνενεί, συνευδοκείς αυτού, στο κακό δηλαδή. Και αυτό είναι μεγίστη αμαρτία. Ωστόσο, είναι μεγάλη η αξία της σιωπής, έλεγε ο Άγιος Ισαάκ. Το σιωπηλό στόμα ερμηνεύει τα μυστήρια του Θεού. Υπερπάντα την σιωπήν αγάπησον. Πάνω απ' όλα αγάπησε τη σιωπή. Γιατί αυτή είναι που σε οδηγεί στον καρπό. Δηλαδή, μέσω της σιωπής ο άνθρωπος θα αποκτήσει πνευματικούς καρπούς. Από τη σιωπή γεννιέται η δονή στην καρδιά και το πλήθος των δακρύων. Η σιωπή είναι το μυστήριο του μέλλοντος αιώνος, της μελούσης ζωής. Ενώ τα λόγια είναι τα όργανα του κόσμου τούτου. Όποιος συγκρατεί τη γλώσσα του και δεν μιλάει, σε όλους τους τρόπους του θα είναι ταπεινόφρον και χωρίς να κοπιάσει θα εξουσιάσει τα πάθη του. Ήταν κάποιος, λέει ο Άγιος Ισαάκ πάλι, ο Σύρος, ήταν κάποιος από τους πατέρες που έτρωγε 2 φορές την εβδομάδα. Μας είπε ότι την ημέρα κατά την οποία ομιλώ με κάποιον δεν μπορώ να φυλάξω τον κανόνα της νηστείας όπως συνηθίζω. Αναγκάζομαι να καταλύσω. Καταλάβαμε, λέει ο Άγιος Ισαάκ, ότι η προφύλαξη της γλώσσης, η εγκράτεια δηλαδή στην ομιλία, όχι μόνο ξυπνάει το νου ώστε να στραφεί προς τον Θεό και να προσευχηθεί, αλλά δίνει μεγάλη δύναμη κρυφά ώστε να επιτευχθούν και τα φανερά έργα που επιτελεί το σώμα, όπως είναι η νηστεία. Βοηθάει δηλαδή σε όλες τις αρετές, και στις εσωτερικές και κρυφές και στις εξωτερικές, στην άσκηση δηλαδή, όπως και στην πράξη της αγάπης. Και ο Άγιος Μάξιμος παρατηρεί, εκείνος που υποκρίνεται σιωπή για να πράξει κάτι κακό, μηχανεύεται δόλο κατά του πλησίον. Αν αποτύχει σε αυτό, φεύγει προσθέτοντας στο πάθος του και τον πόνο της αποτυχίας. Είναι η κακή σιωπή. Ενώ εκείνος που σιωπά για να ωφελήσει, αυξάνει τη φιλία και φεύγει με χαρά, διότι έλαβε φωτισμό που διώχνει το σκοτάδι. Αυτή την υποφελή λοιπόν σιωπή, την θεάρεστη, ας επιδιώξουμε όλοι. Και έτσι όταν μιλάμε, θα μιλάμε συνετά και θα έχουμε πάντα τη χάρη του Θεού και την κατάνοιξη και τα δάκρυα και με τη χάρη του Θεού που θα έρθει δια της σιωπής, της ταπεινώσεως, θα καλλιεργήσουμε τις αρετές και θα αξιωθούμε της Βασιλείας του Θεού. Το δέθω ημών δόξα πάντοτε νύχια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.